Το παρακάτω βίντεο διαφέρει κάπως από τα υπόλοιπα του ίδιου είδους, μιας και όλα τα παρακάτω είναι παρμένα κατευθείαν από το Ask Reddit. Είναι φορές που πιστεύεις ότι έχεις φτάσει στον πάτο. Δεν έχει πιο κάτω. Στα σίγουρα δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να σε κάνει να συγχαθείς ή να σε ξαφνιάσει. Κι όμως, τότε αυτός ο πάτος καταραίει για να αποκαλύψει χιλιόμετρα ακόμα ελεύθερης πτώσης. Ποτέ δεν θα σταματήσουμε να ξαφνιαζόμαστε με ορισμένα πράγματα και ένα από αυτά είναι πως, όσο και αν ψαχτείς, πάντα θα υπάρχει κάτι νέο να σε σοκάρει. Επίσης, τίποτα από αυτά δεν πρόκειται για δικές μας γνώμες και απόψεις, αλλά πρόκειται για γραπτά συγκεκριμένα Redditors. Όπως και να έχει, σήμερα θα δούμε 18 facts που θα ευχόσουν να μην ήξερες κατευθείαν από το Reddit. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Τα θηλυκά χάμστερ μερικές φορές καταβροχθίζουν τα νεογέννητά τους έτσι ώστε να μην χρειαστεί να τα μεγαλώσουν. Τα τροκτικά είναι απίστευτα βάρβαρα. Δεν έχω ιδέα πως τέτοια πράγματα διελήθηκαν μέσα από την εξέλιξη. Είναι κυριολεκτικά η αντίθετη συμπεριφορά από αυτή που θα έπρεπε να έχουν εξελιχθεί ως τώρα. Νευρολογικές μελέτες έχουν δείξει πως όταν ένα άτομο πεθαίνει, μπορεί να ακούσει το τι γίνεται γύρω του για περίπου 6 λεπτά, μιας και ο εγκέφαλός του χρειάζεται τόσα λεπτά για να πεθάνει από την έλλειψη οξυγόνου. Αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί σχετικά με τον θάνατο. Το να νιώθεις το σώμα σου να σβήνει, να μην μπορείς να πάρεις ανάσα και να κάθεσαι εκεί ανήμπορος, χωρίς να μπορείς να κουνηθείς για λεπτά, που στην κατάστασή σου θα μοιάζουν για ώρες. Ο Ρόμπερτ Πίκτον σκότωσε 49 γυναίκες και τάισε τα σώματά τους σε γουρούνια, μα όσο από τα μομινάρια τους δεν φαγώθηκαν από τα γουρούνια, τα έστειλε σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας έξω από το Vancouver, όπου έφτιαχνε συστατικά για make-up. Αν σκεφτεί κανείς πως ο τελευταίος του φόνος συνέβη κάπου το 2000, εάν ζεις κάπου στη δυτική όχθη, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα το κραγιόν σου να έχει κομμάτι από νεκρή γυναίκα μέσα του. Ο θάνατος ανδρών κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερης προσωπικής στιγμής με τον εαυτό τους, εάν καταλαβαίνετε τι εννοούμε, είναι πιο κοινός από όσο νομίζετε. Συνήθως ο λόγος αυτού είναι προϋπάρχοντα προβλήματα με την καρδιά τους. Επίσης, το να προκαλέσει ένας οργασμός καρδιακό επεισόδιο ή εγκεφαλική αιμορραγία είναι εξίσου κοινό. Είναι αρκετά κοινό για μερικούς άντρες να συνευρεθούν με τον σύντροφό τους, να τελειώσουν και μετά από λίγο να πάθουν καρδιακό ή εγκεφαλική αιμορραγία. Συνέβη πρόσφατα αυτό σε ένα γνωστό μου. Παρέλυσε το μισό του σώμα μετά από εγκεφαλικό ενώ βρισκόταν με τη σύντροφό του. Είναι αρκετά άσχημο να σκέφτεσαι πως μπορεί κάτι τέτοιο να σου συμβεί. Το New Jersey είναι η μοναδική πολιτεία όπου η αιμομιξία και η κτηνοβασία είναι απόλυτα νόμιμες. Η κτηνοβασία είναι επίσης νόμιμη στη Φιλανδία, αν και είναι κάπως πιο περίπλοκο. Είναι μόναχα νόμιμο εάν το κάνει κανείς με μη βίαιο τρόπο έτσι ώστε το ζώο να μην υποφέρει από αυτό. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον είναι νόμιμη και η κτηνοβασία και η υποβοηθούμενη αυτοχειρία. Έτσι, όταν ένα άλογο σε ρίξει σε κόμμα, η γυναίκα σου μπορεί βάσει νόμου να τραβήξει την πρίζα που σε κρατάει ζωντανό και να παντρευτεί όποιον άλλο θέλει. Είναι γεγονός πως η πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι ζωντανοί σήμερα θα ξεχαστούν για πάντα μέσα στις επόμενες γενιές, το πολύ τις επόμενες 4. Δηλαδή εσύ, εγώ, οι φίλοι σου, οι εραστές σου. Όλοι. Το Coco της Pixar είναι μια παιδική ταινία που απεικονίζει ακριβώς αυτό με ένα πολύ όμορφο τρόπο κατά τη γνώμη μου. Θα μπορούσες να έχεις έναν έβρισμα αυτή τη στιγμή στον εγκέφαλό σου που περιμένει για να εκραγεί ανά πάσα στιγμή και να μην το ξέρεις καν. Η αορτή σου μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώς εάν μεγενθηθεί για κάποιο λόγο. Στο 90% των περιπτώσεων, το πρώτο σημάδι μιας μεγεθυμένης αορτής είναι όταν σπάει και έπειτα πεθαίνει σχεδόν αμέσως. Μεγάλωσα ως χριστιανός και ήταν αρκετά δύσκολο για μένα να συνειδητοποιήσω πως το να είναι κανείς χριστιανός δεν σημαίνει αυτόματα πως είσαι και καλό άτομο. Αυτό βέβαια ισχύει για κάθε ομάδα, θρησκεία και πολιτική ιδεολογία. Αργότερα κατάλαβα πως γι' αυτό ο χριστιανισμός βασίζεται πάνω στο γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι είναι κακοί κατά βάθος και πως χρειάζεται να αποζητούμε συγχώρεση. Υποτίθεται πως πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε καλοί ακόμα και αν ξέρουμε πως θα αποτύχουμε. Μα επίσης ξέρουμε πως θα συγχωρηθούμε ακόμα και αν αποτύχουμε. Περίπου 25.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πείνα κάθε μέρα.
Βέβαια θα προτιμούσα να μην το ξέρω αυτό, αλλά είναι δύσκολο να το ξεχάσω αφού το έμαθα. Πριν από χρόνια παρακολούθησα ένα επεισόδιο του show Monster Inside Me, όπου ένα άτομο έκανε κάτι έξω και μία μύχα πέταξε μέσα στο μάτι του. Έκανε επαφή με το μάτι του για κλάσματα του δευτερολέπτου, μα ήταν αρκετό για να αφήσει τα αυγά της. Αφού εκείνοι κολλάφθηκαν, άρχισε να τρώνε το μάτι του από μέσα προς τα έξω και εκείνος άρχισε να τυφλώνεται μέχρι που ο γιατρός κατάλαβε τι συνέβαινε. Από τότε που το είδα αυτό, έγινα απίστευτα παρανοϊκός με τις μύγες και πανικοβαλόμουν όταν πετούσαν κοντά στο πρόσωπό μου γιατί φοβόμουν πως θα συνέβαινε σε μένα ό,τι συνέβη και σε εκείνον τον τύπο στο σοου. Όταν νιώθεις πως πέφτεις στον ύπνο σου, είναι επειδή η καρδιά σου πέφτει σε 0 παλμούς και ο εγκέφαλος σου στέλνει ηλεκτρικό σοκ στο σώμα σου για να σιγουρευτεί πως είσαι ακόμα ζωντανός. Εάν εκτεθείς σε λύσα, δεν θα εμφανίσει κανένα σύμπτωμα για μήνες. Μόλις αρχίσει να εμφανίζει συμπτώματα, δεν υπάρχει επιστροφή. Θα πεθάνεις. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να κάνεις για να την γλιτώσεις. Πήγαινε στα επίγοντα αμέσως, εάν σε δαγκώσει κάποιο άγριο ζώο που υπάρχει περίπτωση να κουβαλάει την ασθένεια. Η λύσα είναι ένας από τους χειρότερους τρόπους να πεθάνεις. Είναι χειρότερο ακόμα και από το να πεθάνεις από την πείνα, να καείς ζωντανός, να πνιγείς ή να πηδήξεις από αεροπλάνο. Σε πιάνει παραλήρημα και αρχίζεις να φοβάσαι το νερό, έπειτα αρχίζεις να πεθαίνεις από την έλλειψη νερού καθώς ο ιός ξεσπάει στον εγκέφαλό σου. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα καταλήξεις με βλάβη στον εγκέφαλο, εάν δεν τον προλάβεις. Εάν ήταν να πεθάνεις επειδή ένα βέλος καρφώθηκε στο μάτι σου, η διαδικασία του θανάτου σου θα ήταν αρκετά αργή ώστε να συνειδητοποιήσεις τι συμβαίνει, ενώ συμβαίνει. Οπότε αν υπάρχει ζωή μετά, θα μπορούσες να θυμηθείς ακριβώς πώς ένιωσες όταν καρφώθηκε το βέλος στο μάτι σου. Ο Dr. Mengele, ένας Γερμανός τρελός επιστήμονας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου, ξέφυγε από τη Γερμανία στο τέλος του πολέμου και έζησε το υπόλοιπο της ζωής του χαρούμενος και ευτυχισμένος. Ένα από τα πολλά απέσια πράγματα που έκανε, από ό,τι φαίνεται, ήταν να αλλάζει μέλη ανθρώπων μεταξύ του στην προσπάθεια του να δει αν μπορούσε να δημιουργήσει υπερανθρώπους με τα δυνατότερα κομμάτια άλλων ανθρώπων, σαν ένα τέρας του Φράγκενστάιν. Ένα από τα πειραματά ζώα του κατάφερε να ζήσει 5 ώρες, που ήταν και το περισσότερο που είχε καταφέρει να επιβιώσει κάποιος. Τους έκυχε ζωντανούς, ένιμιζαν πολύ αδύναμοι για τα πειράματα, επειδή πίστευε ότι με το να τους κρατήσει ζωντανούς, ξόδευε τζάμπα φαγητό και ενέργεια. Στους σκύλους αρέσουν τα ζουλιχτά παιχνίδια που βγάζουν ήχους όταν τα δαγκώνουν, γιατί μοιάζει με τις επιθανάτιες κραυγές από τα θυράματά τους. Το έχω πει σε πολλούς ανθρώπους αυτό και όλοι εκνευρίζονται μαζί μου για κάποιο λόγο. Τουλάχιστον όταν ο σκύλος μου τελειώνει με το να σκοτώνει τα παιχνίδια του, τα γλύφει για να γίνουν καλά και να αρχίσει να τα ξαναδαγκώνει. Η μυρωδιά που βγαίνει από το φρεσκοκομμένο γρασίδι ή από λαχανικά είναι η έκρηση του ίδιου χημικού που χρησιμοποιούν για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους τα φυτά. Το άρωμα του φρεσκοκομμένου γρασιδιού είναι στην πραγματικότητα τα ουρλιαχτά θανάτου εκατομμυρίων φυτών που τεμαχίζονται. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τη μυρωδιά από το αγγούρι που κόβεις για τη σαλάτα σου. Η κάπως έντονη ξινή γεύση που έχει ο φρέσκος ανανάς είναι στην πραγματικότητα ένα προστατευτικό ένζυμο που προσπαθεί να σε χωνέψει ενώ εσύ το τρως. Μπορείς να κοπείς τα δύο και να ζήσεις αρκετά για να δεις τα πόδια σου στην άλλη μεριά του δρόμου. Εάν εξαιρέσεις το αίμα που χάνεις, δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτή την κατάσταση που να σε σκοτώνει ακαριαία εάν χάσεις το μισό σου σώμα. Μπορεί βέβαια να πεθάνεις από το σοκ ή την αιμορραγία. Έχει σημασία βέβαια και το πώς κόπηκες τα δύο. Μπορεί να υπάρχει αρκετή πίεση στο αίμα που να σε κρατήσει ζωντανό για λίγο. Υπήρχε ένα βίντεο που τριγυρνούσε πρόσφατα στο ίντερνετ όπου δείχνει έναν τύπο που είχε κοπεί στα δύο από ένα τρένο που πέρασε από πάνω του. Φέρνοντας το βλέμμα του ότι καταλάβαινε τι συνέβαινε και μπορούσε να δεις πως ήξερε ότι ήταν πρακτικά νεκρός. Θα μπορούσαν να υπάρχουν 2.000 ενεργοί κατά συρροή δολοφόνοι που τριγυρνούν μονάχα στις ΗΠΑ και το FBI να μην ξέρει ποιοι είναι. Οι περισσότεροι φόνοι λύνονται όταν μαθαίνουν ποιος μπορεί να ήθελε να πεθάνει αυτό το άτομο. Ψάχνουν για καλούς λόγους που κάποιος θα σκότωνε το άτομο, αυτό, και έτσι βρίσκουν έναν ύποπτο που να έχει το κατάλληλο κίνητρο. Εάν απλά πήγαινε στο σπίτι κάποιου τυχαίου που δεν γνωρίζει προσωπικά και τον σκότωνες χωρίς κανένα λόγο, τότε θα υπήρχε μια πολύ μεγάλη πιθανότητα να την γλιτώσεις χωρίς να σε βρούνε. Αυτός είναι συνήθως ο λόγος που οι κατασυρωοί δολοφόνοι την γλιτώνουν για τόσο καιρό.
Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.